πόσα κιλά βούτυρο επικίνδυνο προς κατανάλωση. Για πες μας, παρακαλώ. Πρόκειται για τετυγμένο βούτυρο γάλακτος, συνολικού βάρους 1.060 κιλό, το οποίο εντόπισαν και δέσμευσαν ελεγκτές της κτηνιατρικής περιφέρειας Πειραιά σε επιχείρηση στον Πειραιά για ακόμα μία φορά. Όπου αυτό το βούτυρο, κύριοι, θα γεμίζανε ζαχαροπλαστεία και φούρνους για να φάει το παιδάκι σας το κουλουράκι, το μπισκοτάκι. Μιλάμε για 1.060 κιλά βούτυρο. Το οποίο δεν είχε τον κωδικό κτηνιατρικής έγκρισης. Χωρίς έγκριση. Είναι σημαντικό αυτό. Το αρνητικό για το πυρετό. Και συγγνώμη, και το θέμα είναι πόσοι τόνοι και πόσα κιλά βούτυρο είχαν ήδη διοχετευτεί στην αγορά. Εκεί το θέμα. Πιάσε τα 1.060 κιλά βούτυρο τα κατάλληλα. Το θέμα ήταν πόσα κιλά βούτυρα και πόσοι τόνοι βουτύρων έχουν προμηθευτεί καταστήματα ζαχαροπλαστικής και φούρνων, όπου φτιάχνουν οι άνθρωποι τα προϊόντα τους για να τα πουλήσουν στον καταναλωτή. Πάει ο φούρναρης ο καημένος και αγοράζει χονδρική αυτό το βούτυρο, το οποίο δεν ήταν ακατάλληλο. Παράνομο! Από τη μία, Φέλιππε, είναι αρνητικό για τον Πειραιά μας, από την άλλη, ευτυχώς που το εντόπισαν και το κατέθεσαν. Αλλά επανέρχομαι στην πρότασή μου, σαν γραμματέας Μεσαίου Τάξης του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, ότι πρέπει να επανειδρυθεί οπωσδήποτε, να επανασταθεί η αγρονομία και να κάνει συνεχείς δειγματοληπτικούς έλεγχους. Δεν συνέβαιναν τότε αυτά τα πράγματα. Πάμε τώρα γρήγορα στον Κώστα Κωνσταντίνου και στο Showtime.